σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα έχω έρθει να κάνω ένα βίντεο αρκετά παρεμφερές με αυτό που είχα κάνει την δεύτερη μέρα των bookmas μας και θα έχει τίτλο «Πού φαντάζομαι τον εαυτό μου 10 χρόνια μετά». Στο δεύτερο βίντεο σας είχα μιλήσει για τη Φωτεινή των 15, σαν Φωτεινή των 25. Τώρα πάμε να σας πω πώς οραματίζομαι τη Φωτεινή στα 35 της, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Και φυσικά είμαι εδώ να περιμένω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς φαντάζεστε εσείς τους εαυτούς σας σε μία δεκαετία από τώρα. Τι θα θέλατε, τι δεν θα θέλατε, τι οραματίζεστε, τι εύχεστε, ό,τι θέλετε να μου γράψετε από κάτω και να συζητήσουμε είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτο. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα είναι υγεία, σωματική, ψυχική και πνευματική. Γιατί κακά τα ψέματα, όσα πράγματα και αν ονειρευόμαστε, αν θέλουμε να τα πραγματοποιήσουμε και να τα απολαύσουμε στην ολότητά τους, χρειάζεται να είμαστε υγιείς, ισορροπημένοι μέσα και έξω. Πέρα από αυτό όμως θα ήθελα να είναι υγιείς και οι άνθρωποι που αγαπάω. Οι γονείς μου, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που έχω στη ζωή μου, όλοι εκείνοι που συναναστρέφομαι καθημερινά και με κάνουν να αισθάνομαι πάρα πάρα πολύ τυχερή που τους έχω στη ζωή μου. Κάτι άλλο που θα ήθελα πάρα πάρα πολύ να κάνω είναι να ταξιδέψω. Αγαπώ τα ταξίδια, αγαπώ τις νέες εμπειρίες, τις νέες περιπέτειες, να γνωρίζω μέρη, ανθρώπους, πολιτισμούς, κουλτούρες. Μέσα στα ελληνικά εδάφη θέλω να οργώσω όλα τα νησιά και πιο πολύ θα ήθελα να πάω στην Κάσο, στη Θάσο, στην Ίσυρο, στην Ιθάκη, να δω τα Κουφονίσια, γενικώς μέρη τα οποία δεν τα έχει αλώσει ακόμα ο αλόγιστος τουρισμός και θεωρώ ότι αξίζουν πάρα πάρα πολύ σαν φυσικά τοπία. Τώρα σε σχέση με το εξωτερικό νομίζω ότι θα ήθελα να γυρίσω όλη την Ευρώπη για να μην μακρηγορώ, αλλά η ιδιαίτερη μου επιθυμία είναι να πάω στη Φλωρεντία και στη Βενετία. Μιλάω Ιταλικά, θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε καθημερινές συνθήκες και φυσικά θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφθώ όλα αυτά τα μουσεία και όλες αυτές τις μεγάλες πλατείες που έχει η Φλωρεντία, να δω έργα τέχνης από κοντά, να δω όλα όσα έχω διαβάσει, όλα όσα έχω μελετήσει στο πανεπιστήμιο, έχω κάνει στο μάθημα της ιστορίας της τέχνης, αλλά ακόμη δεν έχω δει από κοντά. Θα ήθελα πάρα πάρα πολύ να τα επισκεφθώ, να τα δω από κοντά και φυσικά θα ήθελα να πάω και στη Βενετία, γιατί είναι η πόλη εκείνη που ουσιαστικά ήρθε και απέδειξε ότι μία ναυτική πόλη μπορεί να είναι και μία πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, μία υπερδύναμη για την εποχή της. Την αγαπώ ιδιαίτερα και ας μην την έχω δει και ας την έχω γνωρίσει μόνο μέσα από όλα όσα έχω διαβάσει. Οπότε αυτές είναι οι δύο πόλεις που κυριαρχούν στην καρδιά μου σε σχέση με τα ταξίδια στο εξωτερικό. Τώρα, εκτός από ταξίδια, κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω και δεν το κρύβω ότι είμαι πολύ φιλόδοξη πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι να συνεχίσω με το κομμάτι της συγγραφής, να συνεχίσω να γράφω, αν εκδοθεί κάποιο έργο μου έχει καλώς, αλλά είναι κάτι που με βοηθάει, με εκφράζει, με αποσυμπιέζει και με κάνει να αισθάνομαι πιο δυνατή. Και φυσικά, πλάι σε αυτό έρχεται και η επαγγελματική σταδιοδρομία. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά, το αίσθημα αυτοπραγμάτωσης που απορρέει από τη δουλειά όταν αυτή γίνεται κάτω από συνθήκες φυσιολογικές, χωρίς να έχεις πάνω από το κεφάλι σου ένα αφεντικό το οποίο ξεσπάει επάνω του όλα τα κόμπλεξ σου, γιατί κακά τα ψέματα για να μην ζούμε εκτός πραγματικότητας υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που σε κάνουν στην ουσία να θες να φας όλους το μισθό στην ψυχανάλυση γιατί δεν έχουμε κάνει εκείνη. Και φυσικά θα ήθελα πάρα πολύ να έχω αυτό που λέμε υγιείς εργασιακές σχέσεις. Όπως καταλαβαίνετε η πρώτη μου δουλειά αυτή που κάνω τώρα με έχει γλυκάνει πάρα πολύ γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που έχω θέσει, οπότε εάν χρειαστεί να την αλλάξω μετά ο πήχης θα είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά και φυσικά δεν θα μπορεί εύκολα κάποια άλλη δουλειά να της φτάσει.
Εννοείται ότι θα ήθελα πάρα πολύ επίσης να ασχοληθώ με κάποιο χόμπι που δεν έχω κάνει καθόλου, κατά προτίμηση μουσική. Δεν ξέρω να παίζω κανένα μουσικό όργανο, δεν έχω καλή φωνή, οπότε έτσι για την εμπειρία θα ήθελα να ξεκινήσω πιάνο και φωνητική. Και φυσικά να μάθω μία ακόμη ξένη γλώσσα, παρόλο που μιλάω αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. Είμαι ανάμεσα σε τρεις, στα γαλλικά, στα τουρκικά και στα ισπανικά, οπότε θα δείξει από του χρόνου τι μπορεί να κάνω. Σταματάω εδώ, γιατί αν πάρω φόρα, μπορεί αυτό το βίντεο να βγει καμιά ώρα, μια μισή, και νομίζω ότι το μονόλογο της τρέλας δεν έχετε και καμία όρεξη να τον ακούτε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε, αν ναι μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο με ένα ακόμη βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να διαβάζετε αυτά που σας αρέσουν. Γεια σας!